Κυρίες και κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. Να είστε καλά όπου κι αν είστε, όπου κι αν βρίσκεστε. Είναι το πρώτο μαγαζίνο της ημέρας. Έλατε να δούμε όλες τις ειδήσεις και όλα τα γεγονότα και όπως θα αντιληφθήκατε, είμαστε στην τελική ευθεία πλέον των ευρωεκλογών αλλά και των τοπικών εκλογών, περιφερειακών και δημαρχιακών εκλογών. Είχαμε τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού, είχαμε τις ομιλίες του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης αλλά και των υπολείπων αρχηγών. Έχουμε τη διεύρυνση του επιδόματος, των κριτηρίων χορήγησης του επιδόματος, γιατί με αυτά τα κριτήρια τα οποία υπήρχαν δεν θα έπαιρνε κανένας. Έχουμε πολλές και σημαντικές εξελίξεις. Πάω καταρχήν στις ειδήσεις με Νίκο Υποφάντη αλλά και Πινελόπη Γκάλιου. Νίκος Υποφάντης για το επίδομα για το και όλα τα υπόλοιπα. Και η Πινελόπη Γκάλιου είναι στη Βουλή διότι έχουμε εξελίξεις. Από λεπτό σε λεπτό καταφθάνουν οι βουλευτές. Πράγματι, από λεπτό σε λεπτό τους αναμένουμε. Στις 12 υποτίθεται ότι ξεκινάει η διαδικασία για την άρση ασυλίας. Κυρίως τα φώτα στρέφονται, όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι, στους προφυλακισμένους βουλευτές, στους κυρίους Γερμενή και Μπούκουρα. Ο κύριος Μπούκουρας έφυγε από το πρωί από τις φυλακές Ναυπλίου, όπου κρατείται. Έφτασε εδώ στη Διεύθυνση Μεταγωγών και από εκεί μαζί με τον κύριο Γερμενή θα καταφτάσουν εδώ στη Βουλή. Οι πληροφορίες μας λένε ότι οι αστυνομικές δυνάμεις θα τους μεταφέρουν εδώ στη Βουλή και μόλις φτάσουν θα τους αναλάβει η αστυνομική φρουρά της Βουλής. Όπως αντιλαμβάνεστε, τα μέτρα ασφαλείας είναι δρακόντια, είναι σε επιφυλακή φρουρά της Βουλής, ενώ υπάρχουν ενισχύσεις και από την ελληνική αστυνομία. Επίσης, να σας πω ότι μέχρι τη μία το μεσημέρι υπάρχει απαγόρευση για την είσοδο πολιτών και την επίσκεψη πολιτών στη Βουλή. Η απαγόρευση ήταν αποτέλεσμα του γεγονότος ότι υπήρξαν πολλά αιτήματα για επισκέψεις χρυσαυγητών εδώ στη Βουλή προκειμένου να παρακολουθήσουν την επίμαχη συνεδρίαση. Ο Ηλίας Κασιδιάρης αντέδρασε μέσα από την Ολομέλεια σε αυτήν την απαγόρευση και κατήγγειλε το Προεδρείο ότι κλείδωσε τη Βουλή. Αν θεωρείτε ότι είστε χούντα, να μας το πείτε, είπε πολύ χαρακτηριστικά και αυστηρά. Επίσης, αίσθηση προκάλεσε η τοποθέτηση της Θεανός Φωτίου από το ΣΥΡΙΖΑ, που μίλησε για ατόπιμα, αναφερόμενη και αυτή στην απαγόρευση της εισόδου των πολιτών εδώ στο Κοινοβούλιο. Από εκεί και πέρα, όπως αντιλαμβάνεστε, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να δούμε πώς θα κυλήσει η διαδικασία. Σε κάθε περίπτωση, δεν θα υπάρχουν χειροπέδες και ό,τι άλλα περίεργα γράφονται αυτές τις μέρες και ακούμε. Θα συνοδεία της φρουράς της Βουλής θα φτάσουν στην Ολομέλεια, στην αίθουσα της Ολομέλειας οι προφυλακισμένοι βουλευτές και όταν θα έρθει η ώρα θα πάρουν το λόγο και θα τοποθετηθούν για τις κατηγορίες που τους παρήνουν. Να σας πω ότι και για τον κύριο Γερμενή και για τον κύριο Μπούκουρα κατηγορούνται για παράβαση του νόμου περί όπλων, ενώ συζητούνται και δύο ακόμα περιπτώσεις, του ανεξάρτητου Χρυσοβαλάντη Αλεξόπουλου και του Νίκου Μίχου από τη Χρυσή Αυγή επίσης, Γιώργο. Αυτά λοιπόν, πολλή δουλειά έχεις σήμερα. Είδαμε και τα πλάνα έξω από τη Βουλή σε απευθεία σύνδεση με την άλλη κάμερα την οποία έχουμε. Λοιπόν, Πινελόπη, καλή δουλειά. Έτσι έχουν τα πράγματα, φίλες και φίλοι, από στιγμή σε στιγμή. Θα διακόψουμε για να δούμε όλη αυτή την εξέλιξη. Νίκο Υποφάντη, επιστρέφουμε στα δικά μας, καθώς από την πρώτη μέρα που είδαμε τα κριτήρια που αφορούσαν το επίδομα, είπαμε ότι λίγοι θα έπαιρναν το δωρεάν εδώσατε, δωρεάν ελάβατε. Πινελόπη, σε ευχαριστώ. Τη θέση σου παίρνει ο Υφυπουργός Εργασίας, ο κύριος Γκεκέρογλου, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή. Λέγαμε λοιπόν, κύριε Υπουργέ, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και εσάς. Λοιπόν, την πρώτη μέρα, εκείνο το πρωί που είδαμε μαζί αυτά τα στοιχεία του επιδόματος, σας είχα πει και συμφωνήσατε ότι με τον καιρό θα διευρυνθούν τα κριτήρια χορήγησης του επιδόματος, ότι πολύ λίγοι θα έπαιρναν αυτό το περίφημο επίδομα. Φαίνεται λοιπόν ότι μετά τη διαπίστωση από το Υπουργείο Οικονομικών ότι μόνο 250.000 θα έπαιρναν το επίδομα ή παίρνουν το επίδομα ως αυτή την ώρα, σπέβδει λοιπόν το Υπουργείο Οικονομικών μετά από συνεχείς διαβουλεύσεις με το Υπουργείο Εργασίας να διευρύνει τα κριτήρια. Κατά θέλω φρέσκες πληροφορίες. 500 και περίπου ευρώ. Λοιπόν, Υπουργέ. Η απόφαση, κύριε Αυτιά, είναι ότι δεν θα μείνει αδιάθετο ούτε ένα ευρώ από τα προβλέπματα. Ναι. Από το πλεόνασμα για το κοινωνικό μέρισμα. Αυτή είναι η απόφαση. Που σημαίνει τι? Ότι τα σφιχτά κριτήρια, ναι, εφόσον υπάρχει ποσό το οποίο δεν διατίθεται γιατί οι δικαιούχοι θα εξαντληθούν και αυτό θα εκτιμηθεί, θα πρέπει να διευρυνθούν. Αυτή η γενική αρχή βεβαίως ισχύει, είναι απόφαση, είναι
αν θέλετε, και των δύο Υπουργείων, η γνώμη συγκλίνομαι, δεν υπάρχει κανένα θέμα σε αυτό. Κύριε Υπουργέ, είναι 500 ευρώ για τον άγαμο, το είναι... Έχουμε πίνακες, έχουμε πίνακες, ναι. Ελάτε, κύριε Υπουργέ. Η συγκεκριμένη πρόταση, η οποία έχει κατατεθεί, ναι. Είναι... αυτή η οποία έχετε πει που ξεκινάει από 500 ευρώ η διεύρυνση και προχωράει προς τα πάνω ανάλογα με τα μέλη της οικογένειας. Ναι. Όμως, να διευκρινίσουμε ότι στην πρώτη καταβολή, η οποία θα γίνει τις επόμενες μέρες, όπως προβλέπει η υπουργική απόφαση, μάλιστα. Δεν θα περιλαμβάνονται αυτοί οι οποίοι είναι νέοι δικαιούχοι του επιδόματος. Άρα θα ελεγχθούν πάλι αυτές οι αιτήσεις οι οποίες απορρίφθηκαν. Δεύτερο που θέλω να διευκρινίσω είναι ότι δεν υπάρχει τελική κατάληξη, γιατί πρέπει να εκδοθεί νέα απόφαση. Ναι. Άρα λοιπόν, από τη στιγμή που δεν υπάρχει νέα απόφαση, σημαίνει ότι αυτό είναι μια πρόταση η οποία εξετάζεται. Σας λέω προσωπικά, εκτιμώ ότι ως προς τη διεύρυνση του ορίου του εισοδηματικού θα υιοθετηθεί, αυτό είναι το πιθανότερο. Όμως ο τρόπος εφαρμογής δεν έχει ακόμα μπει σε θέση η απόφαση. Κύριε Υπουργέ, ρωτούν πάρα πολλοί συμπολίτες μας που έχουν κάνει την αίτηση και απορρίφθηκε. Ναι. Και είναι μέσα στα διευρυμένα τώρα, όπως το βλέπουμε, το 500άρικο. Χρειάζεται να ξανακάνουν την αίτηση. Μας είπαν λοιπόν από το Υπουργείο Οικονομικών ότι εφόσον υιοθετηθεί αυτή η πρόταση και είναι τελεσίδικη, για αυτούς οι οποίοι έχουν κάνει αίτηση, δεν θα χρειαστεί να ξανακάνουν αίτηση. Μάλιστα. Θα γίνει αυτόματα από τη στιγμή όμως που θα ισχύσει. Αυτό το επίδομα έχει το σύνδρομο των λαϊκών αγορών. Όπως πήγε ήρθε και όπως θα έρθει θα ξαναπάει. Κύριε Υπουργέ, έβαλα κάτω τους αριθμούς και είδα 8 ευρώ επίδομα. Μην το δώσετε. Βάλτε ένα όριο 50 ευρώ τουλάχιστον. Γιατί αυτός θα πάρει 8 ευρώ, θα ρίξει μαύρο στην κάλπη, αν το ξέρετε. Ναι. Δεν υπάρχει αυτό, να το ξεκαθαρίσουμε. Δεν υπάρχει ως απόφαση. Βεβαίως όταν οι τεχνοκράτες κάνουν μια εκτίμηση και μια πρόταση, βεβαίως έχουν μέσα τα διάφορα σενάρια. Ναι, αλλά Υπουργέ... Δεν υπάρχει απόφαση γι' αυτό. Μπορεί οποιοδήποτε να είναι το όριο, μπορεί να είναι και το σημερινό. Να μην υπάρχει κλιμάκωση. Μάλιστα. Αυτό λοιπόν θα το δούμε με την τελική απόφαση. Δηλαδή, γιατί είναι σωστό αυτό που είπατε. Κύριε Υπουργέ, ακούστε να δείτε. Εάν εμένα, στον νίξ πολίτη φτάσει ένα επίδομα 8 ευρώ στο λογαριασμό του, ξέρετε τι θα πει. Δεν υπάρχει λοιπόν αυτό, να το πούμε, να το ξεκαθαρίσουμε. Α, μπράβο. Παρότι κατατέθηκε ως πρόταση. Δεν είναι, μάλιστα. Αυτό δεν βγήκε στον αέρα. Κάποιος το πρότεινε και μπράβο. Γράφτηκε. Αυτός ο ανεγκέφαλος λοιπόν που πρότεινε από τους τεχνοκράτες, που βλέπει αριθμούς και δεν βλέπει ανθρώπους, πείτε του λοιπόν, αυτονού του κυρίου, ότι 8 ευρώ επίδομα δεν δίνεται. Δεν είναι επίδομα αυτό. Ούτε καν, ούτε αντίδωρο δεν είναι. Τίποτα δεν είναι. Είναι ένα μηδέν. Και να σου πω και κάτι άλλο. Φαντάζεστε ο Σαμαράς πώς αισθάνθηκε όταν διάβασε ότι κάποιοι τεχνοκράτες προτείναν 8 ευρώ επίδομα. Φανταστείτε τώρα. Ναι, ή οποιοσδήποτε πολίτης σου λέει 8 ευρώ για όνομα του Θεού. Ναι, εντάξει, μπορεί να αναφερότανε, δεν το γνωρίζω ακριβώς. Μάλιστα. Παρότι έχει γίνει συζήτηση. Τώρα. Δεν το γνωρίζω. Μπορεί να αναφερότανε. Γιώργο, μια ερώτηση μου επιτρέπει. Αμέσως. Στα επιπλέον του 500. Μπράβο. Τώρα, Υπουργέ, βάλτε ένα όριο ώστε αυτό που θα χορηγηθεί να είναι αξιοπρεπές. Διότι... Μπορεί να είναι και το ίδιο το αρχικό. Δεν το γνωρίζω. Α, μπορεί να είναι και αυτό. Μάλιστα. Μάλιστα. Πότε θα έχουμε οριστικά αποτελέσματα, Υπουργέ? Πότε θα είμαστε, και να σου πω και κάτι άλλο. Η ομάδα εργασίας, ναι, θα συνεδριάσει, θα έχει ξανά συνάντηση την επόμενη εβδομάδα. Ναι. Μετά που θα έχουμε την καταβολή, θα γίνει και ένας πρώτος απολογισμός. Ναι. Θα έχουμε την άλλη εβδομάδα. Δεν πάει για σήμερα, συγγνώμη Γιώργο, γιατί σήμερα το περιμέναμε. Με πηγές που είχαμε από το Υπουργείο Οικονομικών, μας έλεγαν σήμερα θα περάσει φέτος. Όχι. Εγώ έχω δει από χθες το πρωί που γράφανε θα σας πούμε και θα σας κάνουμε. Εδώ θέλει δουλειά η ιστορία. Όχι, δεν μπορεί. Ούτως ή άλλως θέλει τσία. Έτσι, μπράβο. Θέλει δουλειά. Δηλαδή, Υπουργέ, προστατέψτε την αξιοπρέπεια του πολίτη, γιατί με αξιοπρέπεια δέχτηκε όλες τις μειώσεις και όλη την ταλαιπωρία αυτών των χρόνων. Υπουργέ, μισό λεπτό. Και άλλη ερώτηση, Γιώργο. Είναι η εκπρόσωπος. Έχουμε την κυρία Ναυροζίδου των Πολυτέχνων. Την έχουμε την κυρία Ναυροζίδου. Καλό μεσημέρι, κύριε Ναυροζίδου. Καλή σας ημέρα. Υπουργέ. Ναι, ναι. Κύριε Υπουργέ, ακούστε δύο αιτήματα από τρίτεχνους και πολύτεχνους. Σας φέρνω σε απευθείας επικοινωνία
για να δείτε και αυτή την περίπτωση, κυρία Ναυροζίδου. Καλή σας ημέρα, κύριε Αυτιά. Καλημέρα και στον Υπουργό. Τον κύριο Κεκέρογλου, ναι. Θα ήθελα να πούμε ότι είχαμε χίλια. Τον κύριο Κεκέρογλου, καλή σας ημέρα. Θέλω να πω ότι είχαμε χιλιάδες τηλεφωνήματα ετούντων που μετά από απόρριψη των αιτήσεών τους λόγω υπέρβασης του εισοδηματικού τους κριτηρίου, έτσι δεν παίρνουν αυτό το επίδομα. Αυτό είναι μεγάλη αδικία, επειδή δεν παρακολούθησε εξ αρχής την τοποθέτηση του. Αυτό λύεται τις επόμενες μέρες. Θα ήθελα να μας πείτε το εξής. Ωραία. Θα ήθελα να πω, βέβαια, χρειάστηκε και η δική σας παρέμβαση μέσω των Υπουργείων Οικονομικών και Εργασίας και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πολύτιμη βοήθειά σας. Όμως θέλω να θέσω ένα ερώτημα σχετικά με τα παιδιά, τα ανάπηρα, τα οποία φιλοξενούνται στους γονείς τους. Αυτά τα παιδιά μετέχουν στο κοινωνικό μέρισμα και επίσης... Παρακαλώ να μην χρησιμοποιούμε τη λέξη που χρησιμοποιεί ο οικονομικός κόσμος λόγω των οικονομικών δηλώσεων, τα παιδιά της οικογένειας δεν είναι ξένα για να φιλοξενούνται. Να το πείτε όμως. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Όταν διευκρινίσετε το λοιπόν. Κύριε Κεκέρογλου, το είπα και εγώ σε πολύ ψηλά ιστάμενους. Αυτοί που βάλαν τον όρο φιλοξενία για τα παιδιά τα οποία ζουν μες στο σπίτι από μωρά μέχρι μεγάλης ηλικίας με τους γονείς τους που είναι ανάπηρα, δεν φιλοξενούνται. Σωστά το λέτε εσείς. Αλλά αυτοί οι τεχνοκράτες με τα σκούρα κοστούμια που έρχονται και με τις τσάντες και κάνουν τους έξυπνους στα Υπουργεία, πείτε τους ότι αυτό δεν είναι φιλοξενία, είναι η Ιεραποστολή. Αυτό να τους πείτε, κύριε Κεκέρογλου. Και καλά κάνετε και το λέτε. Μπράβο σας. Έτσι έχει ένα θέμα. Και κάτι άλλο, κύριε Αυτιά, ναι. Συγγνώμη. Έχει ένα θέμα να πω. Και κάτι άλλο, κύριε Αυτιά, απαντάει υπουργός. Απαντάει υπουργός. Ελάτε, κύριε Υπουργέ. Αυτό προσπαθήσαμε να το αντιμετωπίσουμε με τη διεύρυνση του εισοδηματικού ορίου. Μάλιστα. Δηλαδή, ένα παιδί που είναι πάνω από 18 έχει συν 3.000. Προσαυξάνει το εισοδηματικό όριο της οικογένειας συν 3.000. Μάλιστα. Ενώ ένα παιδί κάτω από 18 το προσαυξάνει με συν 2.000. Μάλιστα. Αντί 2 και 1 που είναι για τα υπόλοιπα, αν δεν είναι αμαία. Αυτό, με αυτό προσπαθήσαμε και επιπλέον με το γεγονός ότι αντί να πάρει 167 ευρώ το ενήλικο άτομο με αναπηρία, ναι, πάρει 250 δηλαδή, αναλογή. Υπουργέ. Υπουργέ μου, ένα λεπτό. Αυτοί... Μπράβο. Πέστε μου, αυτοί οι τεχνοκράτες δεν ξέρουν ότι υπάρχουν ορφανά παιδιά σε αυτόν τον τόπο. Δεν έχουν μάνα και πατέρα και δικαιούνταν αυτό το επίδομα. Δεν ξέρουν. Ακριβώς. Δεν ξέρουν ότι υπάρχουν παιδιά τα οποία είναι ανάπηρα και παίρνουν 90 ευρώ επίδομα. Και αυτή η οικογένεια χρειάζεται μία στήριξη. Αυτό δεν το καταλαβαίνανε. Αυτό δεν το ζούνε, δεν το βλέπουνε. Ναι, καμιά φορά δεν το κύριε Αυτιά, κύριε Αυτιά μου επιτρέπετε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, κύριε Αυτιά. Αν δεν το δεις, αν δεν το δεις αποτυπωμένο, έτσι είναι. Το πρόβλημα μπορεί να το καταλάβει κανείς. Έτσι είναι όπως το λέτε. Υπουργέ μου, μία ερώτηση θέλω να κάνω. Βεβαίως, ελάτε. Υπουργέ μου, με συγχωρείτε, θέλω να μας πείτε και για τα παιδιά τα οποία είναι άνεργα στις οικογένειες των τριτέκνων, πολυτέκνων, εν πάση περιπτώσει όλες τις οικογένειες. Ναι. Αυτά τα παιδιά, γιατί δεν έχουν τη δυνατότητα του κοινωνικού μερίσματος? Γιατί δεν μπορούν και αυτά τα παιδιά να λάβουν μέρος, δηλαδή στο κοινωνικό μέρισμα? Παίρνουν μέρος, απλώς συνυπολογίζονται με την οικογένεια που συνοικούν και προσαυξάνουν και αυτά το εισοδηματικό όριο, αλλά χωρίς προσάυξη. Δίνουμε όμως μία δυνατότητα στους μακροχρόνια ανεργούς με τη δήλωση του 14, επομένως έχει αλλάξει να ενταχθούν. Που είχαν τότε, να ενταχθούν. Μάλιστα. Με τη δήλωση του 14. Μάλιστα. Και γίνεται το εξής λάθος. Από πότε αυτό, γιατί εμείς κάναμε χτες... Εάν τους έχει παραχωρήσει μία γκαρσονιέρα, ας πούμε, η οικογένεια, η οποία έχει διαφορετικό ρολόι, έτσι... Και έχουν γράψει κατά λάθος τη φορολογική δήλωση φιλοξενία, ενώ είναι δωρεάν παραχώρηση, θεωρεί ότι είναι φιλοξενούμενος και δεν εντάσσει. Είναι δωρεάν παραχώρηση και μπορεί αυτό να δεν κάνει αδικία. Αυτοτελή, μα δεν είναι αδικία αυτό. Μα μπορεί να κάνει αυτοτελή έτσι, αλλά είναι δωρεάν παραχώρηση. Στη δήλωση λοιπόν του 14 που θα κάνουν τώρα, αυτές τις περιπτώσεις μπορούν να διορθωθούν και να διορθωθούν αντί φιλοξενία σε δωρεάν παραχώρηση. Αντιλαμβάνεστε, κυρία Ναυροζίδου, αυτά όλα έχουν καταγραφεί και θα σας πω και κάτι άλλο, κύριε Υπουργέ. Την πρώτη μέρα που ανακοινώθηκε το επίδομα, το θυμάστε, πήραμε το χαρτί και υπολογίσαμε ότι οι μισοί θα πηγαίναν απ' έξω. Δεν βγήκαν μόνο οι μισοί. Παραπάνω. Βγήκανε τα 3/4. Και ξέρετε τι μας είπαν την πρώτη μέρα? Δύο κύριοι υπουργοί. Μα μη λαϊκίζετε με το επίδομα. Τους λέω, τα υπολογίσατε βρε παιδιά. Δεν θα δοθεί. Κρίμα τον κόπο που κάναμε στην Ευρώπη για να εξασφαλίσουμε τα 500 εκατομμύρια.
Και τελικά πήγε όπως ήρθαν οι λαϊκές το επίδομα. Επειδή, κύριε Αυτή, ελάτε, Υπουργέ. Επειδή θα μπω στην Ολομέλεια, ναι, αν προλάβω πριν την διαδικασία της φορείας να έρθει ασυλίας, να υποστηρίξω μια τροπολογία. Ωραία, να μπείτε. Για την εξυγίαση των μπρονιακών. Να μου δώσετε χωρίων λίγο την ευκαιρία, δύο ερωτήσεις θέλω να κάνω. Δεν προλαβαίνει. Πριν αύριο. Φύγει. Λοιπόν, φτάνουν στη Βουλή, μισό λεπτό, Υπουργέ, είσαι ελεύθερος. Όχι, είμαστε αποφασισμένοι και μάλιστα αυτό θα γίνει. Ευχαριστώ. Να μην μείνει κανένα ευρώ αδιάθετο. Πινελόπη Καλιού. Αυτό θα το κάνουμε. Μάλιστα. Τσελίκας. Τσελίκας τώρα. Έλα, Γιώργο. Από τη Βουλή. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Γιώργο. Αυτή τη στιγμή είμαι αμαλίας. Μόλις πέρασαν λοιπόν οι δύο προφυλακισμένοι, ναι, βουλευτές. Ο κύριος Μπούγκρας και ο κύριος Γερμενής πέρασαν το υπόγειο από την Αμαλίας. Μπήκαν μέσα με συνοδεία αστυνομικής δυνάμεις. Να πούμε ότι από τον Ναύλιο ο κύριος Μπούγκρας ήρθε, πήγε στις φυλακές Κορυδαλλού και από εκεί και οι δύο με μεταγωγή έφτασαν πριν 15 δευτερόλεπτα στο κοινοβούλιο. Σαφής. Λοιπόν, ευχαριστώ, Γιώργο. Έτσι έχουν τα πράγματα, φίλες και φίλοι. Η ώρα είναι 12 και 12 πρώτα λεπτά. Πάμε σε ένα πολύ γρήγορο διάλειμμα. Ευχαριστώ και την κυρία Ναυροζίδου, την επικεφαλής των Τριτέκνων, και τον κύριο Κεκέρογλου. Γρήγορο διάλειμμα. Εντάξει, άστο, ευχαριστίες στο Θεό μονάχα, όχι σε εμάς. Πάμε σε γρήγορο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Ελάτε. Πάντα στο πρώτο μαγαζίνο της ημέρας, ακούσατε ήδη πολλές και χρήσιμες πληροφορίες για το επίδομα. Πάντα μαζί μου ο Νίκος ο υποφάτης και όσοι είναι σήμερα εδώ θέλουν σταυρό. Όλοι. Όλοι. Όχι, ο Γιώργος ο Κυρίτσης από το ΣΥΡΙΖΑ. Ε? Οι επικεφαλής θα θέλουν σταυρό. Εσείς είστε περιφερειάρχες, ναι. Έτσι, ακριβώς. Αλλά θέλετε ακριβώς να σταυρώσει ο κόσμος. Μπράβο. Λοιπόν, ο Γιώργος ο Κυρίτσης από το ΣΥΡΙΖΑ. Καλώς ήρθες, Γιώργος, ευχαριστώ θερμά. Γρηγόρη Ζαφυρόπουλο, καλώς ήρθατε, κύριε Ζαφυρόπουλε, από τη Νέα Δημοκρατία. Και το ανταλλάσσω τώρα. Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, για να μην λένε ότι έχουμε έτσι διαφορές. Στη Μαρκίζα. Και κάτω αριστερά, Χρυσοβελόνη, υποψήφια περιφερειάρχης Θεσσαλίας, με τους ανεξάρτητους Έλληνες και ο καθηγητής μας, ο κύριος Μπουραντάς. Με την κοινωνία αξιών, κύριε καθηγητά. Κοινωνία των αξιών. Σπάνια σας δίνεται ευκαιρία να βγείτε στις τηλεοράσεις. Κοινωνία αξιών. Για ποιο πράγμα και γιατί, υποψήφιος ευρωβουλευτής, έτσι. Ακριβώς. Δώστε μου ένα λεπτό να ενημερώσουμε λίγο γιατί καταρχήν η κοινωνία αξιών. Ναι. Ένα νέο κόμμα, ουσιαστικά νέο και θα πω γιατί. Μάλιστα. Διότι πιστεύουμε ότι το κατεστημένο πολιτικό σύστημα με τις νοοτροπίες και τις πρακτικές εκ των αποτελεσμάτων μας οδήγησε εδώ. Πιστεύουμε ότι η χώρα μας, η Ελλάδα μας αξίζει ένα νέο πολιτικό πολιτισμό και ένα νέο πολιτικό, μάλιστα, σύστημα. Δηλαδή αξίες. Η κοινωνία αξιών είναι ένα νέο κόμμα που θα συμμετέχει στις εκλογές και είναι ουσιαστικά νέο γιατί. Πρώτον, έχουμε ένα σύγχρονο ιδεολογικό πλαίσιο, μάλιστα, αναπτυγμένο. Δεύτερο, έχουμε αυτό που κι εσείς τονίζετε συχνά, ένα εθνικό, στρατηγικό, συνεκτικό σχέδιο, μάλιστα, που προβλέπει ριζοσπαστικές αλλαγές παντού και εναρμονισμένες στην οικονομία, στην επιχειρηματικότητα, στην παιδεία, στη δικαιοσύνη, στο κράτος. Μάλιστα. Τρίτον, οι άνθρωποι της κοινωνίας αξιών είναι άνθρωποι με μεγάλη διαδρομή στην πραγματική οικονομία, όπως και εγώ ως καθηγητής είμαι στην πραγματική, μάλιστα, οικονομία. Άρα και ελπίζετε την τεχνογνωσία, μάλιστα, που αφορά το έλλειμμα αυτής της χώρας, που είναι η σύγχρονη οργάνωση, ο σχεδιασμός, μάλιστα, ο έλεγχος, η αξιοκρατία, η σωστή υλοποίηση των αλλαγών, γιατί πολλά πράγματα λέγονται και τα ξέρουμε, αλλά δεν υλοποιούνται. Ναι. Άρα αυτό που λέμε management είναι η τεχνογνωσία που έχουν οι άνθρωποι της κοινωνίας αξιών και βέβαια με θητεία στην πραγματική οικονομία και σε διεθνείς οργανισμούς. Είστε απόλυτα σαφείς. Πριν πάω στην κυρία Χρυσοβελόνη, των Ανεξάρτητων Ελλήνων. Κύριε Ζαφυρόπουλε, κύριε Κυρίτσι, βγήκανε τα ξύφη πλέον. Βγήκανε τα ξύφη, ευθείες συμβολές του κυρίου Σαμαρά χθες τον κύριο Τσίπρα, δημιούργημα της κρίσης ο κύριος Τσίπρας, είπε ο κύριος Σαμαράς. Ο κύριος Τσίπρας απαντά στον κύριο Σαμαρά, απαντάει αν θέλετε στη συγκυβέρνηση ότι εμείς είμαστε εδώ με ένα κοινωνικό πρόγραμμα. Κύριε Ζαφυρόπουλε, πλέον η μάχη έχει ξεκινήσει και μέσα σε όλα έχουμε τι. Έχουμε την κοινωνία η οποία λέει πότε θα αρχίσω να εισπράττω αυτά τα οποία εδώ και 4-5 χρόνια δίνω συνεχώς και το κουβεντιάζουμε με τον Νίκο τον Υποφάντη κάθε μέρα. Καταρχήν, κύριε Ζαφυρόπουλε, πάμε σε διεύρυνση των κριτηρίων του επιδόματος. Γιατί όπως το είχαν φτιάξει,
Δεν θα το παίρνανε ούτε ένα στου 10. Ακούς Γιώργο, του μένουν 335 εκατομμύρια ευρώ με στον κουμπαρά. Ακριβώς. Δηλαδή... Δίνουν μόλις 190. Ο κύριος Κικέρα, ακριβώς, κύριε Πουφάντη, συγγνώμη σας διακόπτω, είπε ότι δεν θα μείνει ούτε ένα ευρώ αδιάθετο. Άρα, κύριε Ζαφυρόπουλε, είναι αναγκαίο να επεκταθούν τα κριτήρια. Να δοθεί αυτό το επίδομα που είναι προϊόν φόρων και είναι προϊόν μείωσης μισθών. Έλατε. Ακριβώς σωστά το λέτε και ευχαριστώ για άλλη μια φορά για την πρόσκληση. Και να πω ότι ένα μέρος της απάντησης στην ερώτηση που κάνατε πριν από λίγο είναι το ρεπορτάζ που είχατε πριν από λίγο. Δηλαδή ότι από τα χρήματα τα οποία από διάφορες φορολογικές διαδικασίες εισπράχθησαν από το ελληνικό δημόσιο, ήδη λόγω του πλεονάσματος έχουν αρχίσει και επιστρέφουν υπό τη μορφή κοινωνικού μερίσματος σε δικαιούχους, πάρα πολλούς δικαιούχους και μάλιστα με την πολύ σωστή συνεργασία δημοσιογράφων σαν και εσάς, με τα μέσα ενημέρωσης και την πολιτική ηγεσία και τους τεχνοκράτες, διευρύνονται τα κριτήρια αξιολόγησης και των ανθρώπων οι οποίοι θα είναι δικαιούχοι. Άρα, συνεπώς, ένα μεγάλο κομμάτι, αν όχι όλα τα χρήματα, γιατί εγώ πιστεύω τον Υπουργό που είπε ότι δεν θα μείνει ούτε ένα ευρώ αδιάθετο, θα επιστραφούν υπό τη μορφή μερίσματος, ασχέτως αν κάποιοι διαφωνούν αν το ποσό αυτό είναι αυτό που θα έπρεπε ή όχι. Μάλιστα. Πάμε στον κύριο Κυρίτσι. Γιώργο Κυρίτσι, χρόνια στη δημοσιογραφία. Τώρα η ζωή σε φέρνει πρώτων πυλών της Ευρωβουλής. Θέλω να πεις το εξής. Αν δεν κάνω λάθος, ο κύριος Τσίπρας είπε δωρεάν ρεύμα σε αναξιοπαθούντες ή δωρεάν κιλοβατόρες και πετρέλαιο σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Αυτό είναι το πρώτο κοινωνικό μέλημα μιας πορείας προς τον κόσμο και πόσο το αξιολογείτε αυτό σε κόστος στο περίπου. Να σας πω. Ναι, λίγο πιο δυνατά Γιώργο, γιατί επέτρεψε μου το Γιώργο, γιατί γνωριζόμαστε χρόνια από το ρεπορτάζ. Η ανάλυση του ΣΥΡΙΖΑ είναι πάρα πολύ απλή. Το πρώτο πρόβλημα και το πρώτο μέλημα της κυβέρνησης αριστεράς είναι η ανθρωπιστική κρίση. Γι' αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι κανένας άνθρωπος δεν πρόκειται να μείνει χωρίς φως, χωρίς θέρμανση, χωρίς φάρμακα, χωρίς φαγητό, χωρίς στέγη. Αυτό είναι το πρώτο μέλημα. Τώρα, από πού θα βρεθούν τα χρήματα, επειδή γίνονται συνεχώς ερωτήσεις. Είναι πολύ εύκολο να βρεθούν τα χρήματα ή, εν πάση περιπτώσει, αν δεν είναι πολύ εύκολο, γίνεται να βρεθούν τα χρήματα, αν διαταχθεί με τον κατάλληλο τρόπο και η οικονομία και η πολιτική εξουσία. Να σας θυμίσω ότι προεβδομάδως η κυβέρνηση με μια νυχτερινή τροπολογία χάρισε 200 εκατομμύρια, δηλαδή σχεδόν το μισό πλεόνασμα, σε έναν τραπεζίτη, στον οποίο τα δύο κόμματα εξουσίας χρωστάνε από 150 εκατομμύρια. Έτσι γίνονται οι δουλειές, αυτά επί ΣΥΡΙΖΑ θα σταματήσουν. Άρα εσείς λέτε ότι εμείς θα τα βρούμε μέσα από τη φοροδιαφυγή, μέσα από στενό μαρκάρισμα φορολογικών ελέγχων και ούτω καθεξής. Ναι. Αυτά θέλουν χρόνο όμως για να γίνουν. Και θέλω να σας Άρα, ποια είναι η απάντηση λοιπόν. Ενεργούμε ταχύτατα τις πρώτες 100 μέρες και μαζεύουμε λεφτά. Τι. Βεβαίως. Να σας πω. Πρώτα απ' όλα, η δυσκολία σύλληψης φοροδιαφυγής, επειδή όλοι μας μεγαλώσαμε ακούγοντας την φοροδιαφυγή να υπάρχει και ποτέ να μην κυνηγείται και ποτέ να μην πιάνεται. Ναι. Δεν είναι θέμα ανικανότητας του κράτους και των μηχανισμών. Είναι ακριβώς θέμα της ικανότητας του κράτους, το οποίο έχουν φτιάξει τα αφεντικά οι πλούσιοι, να μένουν αφορολόγητοι ώστε να φορολογούνται οι φτωχοί. Άρα, μιλάς για στενό μαρκάρισμα της φοροδιαφυγής από το ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Προφανώς. Μάλιστα. Είστε απόλυτα σαφείς. Βέβαια... Είναι μια πλούσια χώρα και τα πολλά χρήματα βρίσκονται συγκεντρωμένα σε λίγες τσέπες. Θα μπει όριο πλούτου, Γιώργο Κυρίτσι. Θα μπει δηλαδή, θα μπουν οι 300.000 όριο. Λέω παράδειγμα. Μπορεί να είναι 100, μπορεί να είναι 70.000. Μπορεί δεν ξέρω τι. Ή θα αυξηθούν οι φορολογικοί συντελεστές για τον πλούτο. Προφανώς οι πλούσιοι θα πληρώσουν περισσότερα και οι φτωχοί θα πληρώσουν λιγότερα ή τίποτα. Δηλαδή ο σημερινός φορολογικός συντελεστής του 45-46% θα πάει πιο πάνω για τους έχοντες όπως και οι συντελεστές των ακινήτων. Ποιοι είναι οι πλούσιοι, Γιώργο? Το όριο του πλούτου, ρώτησα, ναι. Το θέμα δεν είναι μόνο στους φορολογικούς συντελεστές. Αλλά... Το θέμα είναι, π.χ. ξεκινάει μια ιστορία με την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ διαφωνεί με το ελληνικό. Πάει ο άλλος να κάνει μια επένδυση, σου λέει φορά απαλλαγή για την επένδυση. Ναι, αλλά σου φέρνει 7 δισεκατομμύρια στο ταμείο, έτσι. Δεν φέρνει τίποτα στο ταμείο, όχι. Και μερικές χιλιάδες θέσεις εργασίας. Δεν φέρνει τίποτα στο ταμείο. Δεν φέρνει τίποτα στο ταμείο. Φέρνει και μόνο λίγες κακοπληρωμένες θέσεις εργασίας, αλλά αν είναι σας φαίνεται ηθικά σωστό να φορολογείται ο εργάτης που θα σκάψει και να μην φορολογείται ο εφοπλιστής ή ο τραπεζίτης που θα πάρει το φιλέτο, εμείς διαφωνούμε και δεν πρόκειται να το κάνουμε. Εάν του πει πάρε εργαζόμενο για θέσεις εργασίας. Παιδιά, υπάρχει και μέση οδός. Εκτός από τα άκρα, υπάρχει και ο ορθολογισμός κάποιον. Μπορεί Γιώργο μου να πει. Να φορολογείται ο πλούτος δεν είναι άκρο, παιδιά. Σου δίνω. Είναι άκρο να φορολογείται ο πλούτος. Πάρε 10.000 κόσμο. Είναι λογικό να φορολογούνται οι φτωχοί. Γιώργο, είναι άδικο αυτό.
Είναι όχι, το πιο σκληρό. Δεν υπάρχει το πάρε 10.000 κόσμο. Αμέσως, αμέσως. Να σας απαντήσω. Άρα χρειάζονται κίνητρα, Γιώργο Κυρίτσι, όπως λες. Να σας απαντήσω. Και ένας συνδυασμός φορολογίας. Να σας απαντήσω. Να τελειώσει. Μισό λεπτό. Έστω λοιπόν ότι δεν του δίνεις αυτό το κίνητρο. Δεν θα πάρει εργαζόμενους για να κάνει τη δουλειά του. Πώς θα γίνουν, μόνα τους θα γίνουνε. Θα πάνε μηχανήματα μόνα τους να σκάβουνε. Κίνητρο είναι αυτό, δεν είναι κίνητρο. Για να κάνει δουλειά πρέπει να πάρει εργαζόμενο. Μπορεί να μην την κάνει και καθόλου την επένδυση. Όχι, ένα λεπτό, παιδιά. Μπορεί να μην την κάνει και καθόλου την επένδυση. Να πάρει το καπελάκι του και να πει: μου κάνει κόλπα, γεια σου. Μα βλέπετε, δηλαδή, αυτό, Γιώργο, προσέξτε αυτό. Το τετραγωνικό, πού θα βρείτε τέτοια κορόιδα αλλού. 80 ευρώ το τετραγωνικό παίρνει. Τέτοια κορόιδα. Ένα λεπτό. Και 350 εκατομμύρια που έχουν κοστίσει τα Ολυμπιακά έργα στο ελληνικό. Τα παίρνει και αυτά τζάμπα, πρίκα. Σαφής. Θα βρείτε τέτοια κοροϊδά. Άρα λοιπόν είναι μια σύνθετη πραγματικότητα. Πάμε στην κυρία Χρυσοβελόνη να πω. Ζαφυρόπουλος, μισό. Ζαφυρόπουλος και Κυρίτσης, υποψήφοι ευρωβουλευτές με Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ. Και προσέχω ιδιαίτερα, χρειάζονται και σταυρό, έτσι. Και προσέχω ιδιαίτερα ώστε τα πράγματα να είναι ζυγισμένα. Πάμε στην κυρία Χρυσοβελόνη, λοιπόν, περιφερειάρχης Θεσσαλίας. Για Θεσσαλία θα μου πεις τώρα. Έτσι. Τι θα γίνει εκεί, έχει αγρότες, έχει ανέργους. Έχει λαδιό. Αυτό θέλω λοιπόν να πω, ότι για να αντιληφθούμε πού βρισκόμαστε, έχουμε τον κύριο Σαμαρά χθες, ο οποίος λέει να μην γυρίσουμε πίσω, να μην γυρίσουμε πίσω στην κρίση. Δηλαδή θεωρεί ο κύριος Σαμαράς ότι η κρίση αυτή τη στιγμή έχει ξεπεραστεί. Ας έρθει λοιπόν να δει στη Θεσσαλία από την οποία ανήκω εγώ, σε ποια κατάσταση απελπισίας βρίσκονται οι αγρότες, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που κλείνουν τη μία μετά την άλλη, τα εργοστάσια που εδώ στην περιοχή της Μαγνησίας είχαμε. Πόση ενεργία έχετε στην περιοχή σας? Είμαστε η δεύτερη φτωχότερη περιφέρεια αυτή τη στιγμή και η ανεργία συνεχώς αυξάνεται αντί να μειώνεται. Θέλω λοιπόν να πω το εξής, να πάψουν να κοροϊδεύουν τον ελληνικό λαό με αυτό το περίφημο φιλοδόρημα το οποίο λένε συνεχώς. Διότι αυτό για μένα είναι μια καθαρά προεκλογική εξαγγελία. Δεν είναι βέβαιο, έχω πολλές επιφυλάξεις το αν θα δοθεί, σε πόσους θα δοθεί και πότε θα δοθεί. Μάλιστα. Και από την άλλη πλευρά, κύριε Αυτιά, έχουμε την Παρασκευή ψηφίστε το μεσοπρόθεσμο, που είναι στην ουσία το τρίτο μνημόνιο για τη χώρα, με το οποίο θα έχουμε νέες περικοπές και νέα μέτρα για τους Έλληνες πολίτες. Βάλτε μια τελεία δηλαδή, εδώ. Από τη μία στιγμή τους δίνουν ένα ξεροκόμματο και από την άλλη πλευρά τους τα παίρνουν. Άρα λέτε, εγώ κατεβαίνω σε μια περιφέρεια η οποία έχει ανεργία, έχει λουκέτα, πρόβλημα, έχει οικονομική κρίση. Ψηφίστε με για να τραβήξω μπρος. Μάλιστα. Ένα λεπτό, κύριε καθηγητά μου. Μία μόνο κουβέντα θέλω να πω. Αυτό που εμείς πρεσβεύουμε είναι ότι πρέπει να γίνουν όχι έργα βιτρίνας, έργα ανάπτυξης για σαφέστατη. Να μπορέσουν να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας. Πάμε στον κύριο Παρτάλη, Θεσσαλονίκη. Είναι ένας Έλληνας συνταξιούχος. Και λέει ο άνθρωπος αυτός: βρε παιδιά, πότε θα πάρω πίσω αυτά που μου πήρατε? Καλό μεσημέρι, κύριε Παρτάλη. Ελένη Ιατρού μαζί. Καλό μεσημέρι. Θα σας πω νωρίτερα ότι πριν από λίγο έλαβαν την απόφαση οι συνταξιούχοι και το συνταξιοχικό κίνημα η Συσπήρωση να προσφύγουν στο Συμβούλιο της Επικρατείας για αυτό το ψαλίδισμα σε επικουρικές και στα δώρα. Όλες τις λεπτομέρειες θα μας τις πει ο κ. Τα οποία έφυγαν. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Κύριε Αυτιά, επειδή το θέμα σας ήταν φορολογικό, δεν υπάρχει λόγο να βάλουν νέους φόρους. Υπάρχουν οι συνταξιούχοι. Μπορούν να κόψουν ακόμα 20-30% να μην θα βγουν τα έσοδα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι εύκολα τα πράγματα. Πιστεύω να αντιλαμβάνεστε τι λέω. Είναι ειρωνικό το σχόλιο σας. 20-30%. Τι θα είναι, κυρία Αυτιά? Κάθε φορά που ερχόταν εδώ πέρα η Τρόικα, το μόνο που κάνανε είναι κόβανε συντάξεις, δεν κάνανε τίποτα άλλο. Είδατε καμιά προσπάθεια άλλη αξιολογία να γίνεται? Αυτό κάνανε διαρκώς. Χρόνια τώρα. Και να σας πω το τελευταίο. Δικαιώνει τον Μπουραντάς εδώ. Διότι ο Μπουραντάς είχε πει όσο δεν περιορίζουν τη φοροδιαφυγή, θα κόβουν από μισθούς και συντάξεις. Πλήρως δικαιώνει τον Μπουραντάς. Και πολλοί άλλοι. Μία λέξη ακόμα, αγαπητέ Πρόεδρε. Τα δώρα έχουν τελειώσει. Κύριε Αυτιά, θέλω να σας πω το εξής. Επειδή προχθές αναρωτιόταν ποιος λέει την αλήθεια την Κυριακή, αναρωτιόταν ποιος λέει την αλήθεια από τους πολιτικούς, θέλω να σας πω το εξής. Σήμερα το ΙΚΑ για να πληρώσει τις συντάξεις παίρνει τα αποθεματικά από την επικουρική σύνταξη από το ΕΤΑΜ και πληρώνει. Αυτό το κάνει 30 χρόνια. Το κάνει 30 χρόνια από τότε που ιδρύθηκε. Και τώρα μας βάζει για το ΕΤΑΜ ρήτρα βιωσιμότητας. Μα αφού μας παίρνουν τα αποθεματικά όλα. Πώς θα είναι βιώσιμο? Σαφής. Πώς θα παίρνουν τα παθηματικά? Βάλατε, θα βάλουμε στην Τράπεζα της Ελλάδας. Βάλατε πολλά θέματα Σαββατοκύριακο μαζί, Έλενα. Σε ευχαριστώ θερμά. Ήταν η φωνή των ανθρώπων, Γιώργο Κυρίτσι, που δεν μπορούν να βγουν κάθε μέρα στους δρόμους, δεν μπορούν να διεκδικήσουν. Είναι 3 εκατομμύρια Έλληνες συνταξιούχοι. Και να σου πω και κάτι άλλο. Θα σου το πω ευθέως. Ένα μπαφ να κάνανε οι συνταξιούχοι, ένα μπραφ να κάνανε και να βρίσκανε να βάζανε έναν μπροστά, δεν θα υπήρχε κανένα κόμμα από τα λεγόμενα μεγάλα, μικρά, μεσαία και light. Ένα μπραφ να κάνανε, έτσι για πλάκα, Γιώργο Κυρίτσι. Ναι, πιστεύω. Για πλάκα να κατεβαίνανε.
Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι έχετε υποχρεώσεις. Είτε ΣΥΡΙΖΑ, είτε Νέα Δημοκρατία, είτε ΑΝΕΛ, είτε Μπουραντάς, είτε ΚΚΕ, να στηρίξετε αυτούς οι οποίοι υπέστησαν τα πάνδυνα. Κύριε Μπουραντά, αρχίζω από εσάς για να κλείσω τον κύκλο. Ανάπτυξη. Πού είναι η ανάπτυξη? Θα προσπαθήσω να πω ένα σχόλιο στα προηγούμενα που άκουσα. Όχι, θέλω να πείτε. Λείπει η ανάπτυξη, θα κύριε Μπουραντά. Την ανάπτυξη. Να τα πούμε γρήγορα. Ελάτε. Καταρχήν, πεζόμαστε. Δεν μπορεί να παίρνουμε αποσπασματικά μέτρα. Μάλιστα. Οι αποκρατικοποιήσεις με τη φορολογία, με την ανάπτυξη, με τη δικαιοσύνη δεν πρέπει να είναι συνεκτικά, εναρμονισμένα. Σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη, χρόνια λέμε ως κοινωνία αξιών ότι έχουν. Το μνημόνιο τι είχε και οι προσπάθειες της κυβέρνησης. Αφήστε το μνημόνιο, τελειώνει. Το μνημόνιο δεν μιλούσε για ανάπτυξη πουθενά. Μόνο φόρους έβαζε. Ακριβώς. Εταιρεία συλλογή collection. Ναι. Είχε ένα δημοσιονομικό χαρακτήρα. Πάμε στο διατάφτα. Τι προτείνετε για την ανάπτυξη? Η ανάπτυξη. Έρχεται ο υποφάτης Πόγα στο μαγαζί του και λέει: Μπουραντά, πες μου, σε παρακαλώ. Πώς θα ξαναστήσω την επιχείρησή μου? Έρχεται ο κυρίτης Πόγα στη σύνταξή του και λέει: Θέλω τη σύνταξή μου. Τι να κάνω? Θα το απαντήσω σύντομα. Η ανάπτυξη χρειάζεται έκτακτα μέτρα. Αν θέλετε να σας πω, μέσο πρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα. Κίνητρα. Που να ενισχύουν. Ναι. Αυτά μπορεί να είναι κίνητρα, να είναι χρηματοδοτήσεις, να είναι επενδυτική τράπεζα που δεν έχουμε. Το έχετε αυτό? Στο κόμμα σας. Τα έχουμε αναπτυγμένα. Σαφής. Άρα λοιπόν ο κύριος Μπουραντάς λέει: Εμείς ως κοινωνία των αξιών τα έχουμε όλα αυτά. Κυρία Χρυσοβελόνη, εσείς στο πρόγραμμά σας έχετε ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας, δηλαδή νέες θέσεις εργασίας, ανάπτυξη του αγρότη, στα μάτια του Λουκέτου κλπ. Έχουμε ανάπτυξη για τον Όλυμπο. Μάλιστα. Όχι γενικά. Για πείτε μου, κύριε Χρυσοβελόνη, για να πάω στα πάνω ρετυρέ τώρα σε Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό το οποίο λέμε και το είπε και προηγουμένως είναι ότι με έργα βιτρίνα, τα οποία αυτά γινόντουσαν στην περιφέρεια της Αττικής μέχρι εδώ, από τα οποία δεν έχουν όφελος οι πολίτες, δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη. Πρέπει να γίνουν έργα τα οποία να μπορέσουν να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας και εν προκειμένου, σαν Θεσσαλία παράδειγμα λέω, γιατί εκεί είμαι υποψήφια, να εκμεταλλευτούμε τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα. Που είναι πια? Είναι ο πρωτογενής τομέας, είναι ο τομέας δηλαδή της αγροτικής παραγωγής. Γεωργία, κτηνοτροφία κλπ. Είναι η γεωργία και η κτηνοτροφία, όπου εμείς έχουμε πολύ συγκεκριμένες θέσεις στο πρόγραμμά μας. Διότι δεν μπορεί να λες ότι θα υπάρχει ανάταξη της οικονομίας. Σαφέστατη. Εάν δεν υπάρξει στήριξη του πρωτογενούς τομέα και συγκεκριμένες προτάσεις. Και ένα άλλο μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα που έχει η Θεσσαλία και σε πολλά άλλα μέρη της Ελλάδος είναι ο τουρισμός. Ακριβώς. Αλλά όταν λέμε καταπληκτικές οι παραλίες της Θεσσαλίας. Όταν λέμε τουρισμό, λέμε καταπληκτικές οι παραλίες. Τουρισμό. Μάλιστα. Λέμε λοιπόν. Και μία τελεία θα πω. Μόνο κάτι. Γιατί θα πρέπει οι πολίτες. Παραλίες που έχει Νίκο. Θεσσαλία. Καταπληκτικές και ωραίο τουρισμό. Κοιτάξτε να δείτε. Λοιπόν, θα πρέπει οι πολίτες. Πάω και στους πάνω. Να αντιληφθούν ένα πράγμα. Λοιπόν, ότι. Με ούτε διαβάζετε μέσα από το χαρτί, από την καρδιά σα να τα λέτε. Πολιτικός που δεν μιλάει με καρδιά. Τέλος. Πάει. Πρέπει οι πολίτες να αντιληφθούν το εξής. Ότι αν στηρίξουν υποψηφίους περιφερειάρχες ή συμβούλους που επικροτούν το έργο της κυβέρνησης, είναι ψήφος εμπιστοσύνης της κυβέρνησης. Ευχαριστώ. Που πάμε στον Γιώργο τον Κυρίτσι. Γιώργο, και στήριγμα στους φτωχούς και ανάπτυξη παράλληλα για να πάει μπροστά ο τόπος, έτσι. Ναι. Θέλω να κάνω δύο παρατηρήσεις σε αυτά που είπαμε για να είναι απολύτως σαφές πόσο σύνθετα είναι αυτά τα θέματα. Ναι. Οι πιο φτωχές χώρες στον κόσμο είναι χώρες αγροτικές. Άρα το να δώσω απλώς έμφαση στην αγροτική παραγωγή δεν σημαίνει τίποτα. Για να έχεις ένα κέρδος από την αγροτική παραγωγή χρειάζονται διάφορα άλλα πράγματα σχετικά. Δεύτερο σχόλιο σχετικά με τον τουρισμό. Προωθείτε τώρα ένα νομοσχέδιο με το οποίο στην πραγματικότητα θα καταστραφούν όλες οι παραλίες, διότι επιτρέπεται το χτίσιμο στον Αιγιαλό. Αυτό το μοντέλο ανάπτυξης το ακολούθησαν στην Ισπανία πριν από 20 χρόνια και τώρα βάλουν φουρνέλα και τα χτίζουν γιατί είναι έρημα. Και είναι τα πετάνε. Άρα λοιπόν πρέπει να υπάρχει μισό. Ένα λεπτό, ο χρόνος είναι δύσκολος. Άρα λοιπόν λέτε ισόρροπη ανάπτυξη. Κύριε Ζαφυρόπουλε, και εσείς υποψήφιος ευρωβουλευτής, ο Γιώργος ο Κυρίτσης έχει το δικό του τρόπο, και το δημοσιογραφικό. Μην με διακόπτετε, κυρία μου. Βιάζεστε να πάτε στην περιφέρεια. Όχι, πολύ. Πάμε στον Γιώργο τον Ζαφυρόπουλο, τον Γρηγόρη. Αυτό το πράγμα, αυτό το σχέδιο ανάπτυξη χώρα το έχει ο Σαμαράς, κύριε Ζαφυρόπουλε. Επειδή ακούμε στην πολιτική, δεν μιλάμε μόνο με την καρδιά. Λειτουργούμε με την καρδιά μας για να μην είμαστε ασυνεπείς προς τους πολίτες, αλλά πρέπει όταν μιλάμε να έχουμε στοιχεία. Τα στοιχεία είναι συγκεκριμένα. 2,9 ανάπτυξη προβλέπεται για το 2015. Δεύτερο στοιχείο. Σας διαψεύδω ο ΑΣΑ όμως. Δεν σας διέκοψε, αφήστε τον να τα πει. Το νέο ΕΣΠΑ, 20,8 δισεκατομμύρια. Ναι. Και άμα δούμε στα τομεακά προγράμματα, ειδικά για την έρευνα, την ανταγωνιστικότητα και η καινοτομία, θα δούμε ότι τροφοδοτούνται 9
συγκεκριμένη κλάδη που έχει να κάνει και με τον τουρισμό μέσα και άλλες πολλές, άλλους πολλούς κλάδους, με σημαντικά ποσά. Τρίτον, το κομμάτι της χρηματοδότησης, της καινοτομίας από το 4% έφτασε, ανέβηκε στο 8%. Όλα αυτά λοιπόν θα βοηθήσουν ουσιαστικά και... ανάπτυξης 200 εκατομμύρια, το οποίο σε μεσοπρόθεσμη διάρκεια θα φτάσει στα 350. Και πέμπτον, πρόγραμμα Τζέρεμι, ενίσχυση ο κύριος καθηγητής, θα ξεκάλετε από μένα. Λοιπόν, ενίσχυση μικρομεσών επιχειρήσεων 58 εκατομμύρια ευρώ που ήδη τρέχει. Θα μπορούσα να μιλώ μαζί σας. Θα μπορούσα. Θα μπορούσα να μιλώ για ώρες μαζί σας, κύριε καθηγητά. Κάθε επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ να μας βοηθήσετε. Αγαπητή κυρία Ξοβελώνη, ό,τι το καλύτερο. Γιώργο Κυρίτσι, θα σε χαρώ εκεί. Αν ο λαός αποφασίσει με τον Κομπετή να τα λες. Και εσείς, κύριε Ζαφυρόπουλε, ότι το καλύτερο. Εύχομαι να πάρουμε το σταυρό και όχι το σταυρό του Μαρτυρίου. Είναι, θα είναι σταυρός μετά. Εγώ... για τα δυσκολίες. Γρήγορο διάλειμμα για την κοινωνία αξιών. Να είστε καλά. Νίκο, σε ευχαριστώ θερμά. Καλές κάλπες. Να είστε καλά. Κάθε επιτυχία και επιστρέφω σε 2 λεπτά. Και 42 πρώτα λεπτά. Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Ο Κώστας ο Μπακογιάννης είναι μαζί μας. Καλώς ήρθατε, κύριε Μπακογιάννη. Καλώς σας βρήκα, κύριε Αυτιά. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, από δήμαρχος, υποψήφιος περιφερειάρχης σε μια πολύ δύσκολη περιοχή. Κύριε Μπακογιάννη, ο πατέρας σας είχε πει: στη δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Στην ανάπτυξη υπάρχουν εμπόδια. Υπάρχουν τεράστια εμπόδια, κύριε Αυτιά, ναι. Κατά ψέματα. Η επόμενη πενταετία θα είναι πάρα πολύ δύσκολη. Ευχόμαστε όλοι να είναι η πενταετία της ανόρθωσης της ελληνικής οικονομίας, ναι. Αλλά σε κάθε περίπτωση ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι θα αντιμετωπίσουμε πολύ μεγάλα προβλήματα και πολύ μεγάλες προκλήσεις. Γι' αυτό και εμείς έχουμε καταθέσει ένα ολοκληρωμένο κοστολογημένο πρόγραμμα. Ναι. Μπορεί κανείς να το δει στο site μας, στο αλλάζουμε2014.gr, με πραγματικές λύσεις στα πραγματικά προβλήματα. Πάμε καρέ-καρέ λοιπόν. Έχουμε ανεργία. Έχουμε ανθρώπους που χάσαν τα μαγαζιά τους, χάσαν τις επιχειρήσεις τους. Έχουμε ανθρώπους που πληρώνουν σκληρούς φόρους. Έχουμε ανθρώπους που το παιδί τους φεύγει στο εξωτερικό για να βρει δουλειά. Θα μου πείτε, δεν είναι δουλειά του Περιφερειάρχη να γίνει ο ΑΕΔ. Η δουλειά όμως του Περιφερειάρχη είναι να φτιάξει τις υποδομές, ώστε να μην έχουμε ή να σταματήσει αυτή η κατάσταση. Καρέ-καρέ, πάμε λοιπόν. Το πρώτο σας μέλημα για τη στερεά Ελλάδα είναι ποιο? Ασφαλώς η ανεργία. Ανεργία. Προφανώς δεν μπορεί μια περιφέρεια μόνη της να αλλάξει την πορεία της ελληνικής οικονομίας. Έτσι, και δεν έχει κανένα νόημα να κάνουμε αυτά που γινόντουσαν παλιά και να κοροϊδεύουμε και να λέμε ψέματα. Όμως μπορούμε να δημιουργήσουμε κίνητρα, μπορούμε να δημιουργήσουμε το κατάλληλο περιβάλλον. Πέστε μόνο κίνητρο. Και εδώ θα σας πω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Τι κάναμε εμείς στο Καρπενήσι? Εμείς στο Καρπενήσι δώσαμε κίνητρα στην επιχειρηματικότητα. Είπαμε πολύ απλά ότι όποιος έρθει στο Δήμο Καρπενησίου και επενδύσει, τα πρώτα 3 χρόνια δεν θα πληρώνει ούτε δημοτικά τέλη, ούτε τέλη ίδρυυσης, ούτε τίποτα άλλο. Αυτό ήταν ένα συγκεκριμένο κίνητρο το οποίο είχε αποτέλεσμα. Ανοίξαν επιχειρήσεις, ανοίξαν μαγαζιά. Το ίδιο μπορούμε να κάνουμε και στην περιφέρεια της Θεράς Ελλάδος. Έχουμε τη δυνατότητα, σε κάθε πόλη έχουμε δηλαδή, έτσι, τα θεσμικά και τα χρηματοδοτικά εργαλεία στη διάθεσή μας. Ναι. Έχουμε το καινούριο ΕΣΠΑ, το λεγόμενο ΣΕΣ, ναι, το οποίο δίνει κίνητρα στην επιχειρηματικότητα, δίνει κίνητρα στην ανταγωνιστικότητα, δίνει κίνητρα στην εξωστρέφεια. Πρέπει αυτά να τα αξιοποιήσουμε. Δεν μπορούμε να αφήσουμε ούτε ένα ευρώ να πάει χαμένο και ερώτημα. Ούτε ένα. Πήγατε Βρυξέλλες να πείτε στους Ευρωπαίους, κοιτάξτε να δείτε, εγώ έχω μπροστά μου την Ευρυτανία. Δούλεψα στην Ευρυτανία. Έχω τη Φθιώτιδα, έχω τη Φωκίδα, έχω περιοχές οι οποίες έχουν τεράστιες. Την Εύβοια. Την Εύβοια. Έχει ανεργία η οποία έχει ξεπεράσει το 32%. Ακριβώς. Έχουμε τη Βιωτία η οποία έχει τεράστια ζητήματα. Εκεί λοιπόν υπάρχει ένα σχέδιο για όλες αυτές τις περιοχές. Υπάρχει ένα σχέδιο. Εγώ πήγα στις Βρυξέλλες πριν από 2-3 εβδομάδες και συνάντησα τον αρμόδιο επίτροπο, τον κύριο Χάν, όπου κάναμε μια πάρα πολύ σοβαρή συζήτηση. Και κάθισαμε κάτω και βάλαμε τα προβλήματα κάθε νομού. Και αυτό είναι το οποίο θα πρέπει να κάνουμε. Αυτή τη στιγμή έχουμε νομούς οι οποίοι έχουν ιδιαιτερότητες, έχουν όμως και ανταγωνιστικά και συγκριτικά πλεονεκτήματα πάνω στα οποία θα πρέπει να χτίσουμε. Και αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με τις υποδομές, που βεβαίως είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο κεφάλαιο, το δικό δίκτυο της Εύβοιας, να δώσω ένα παράδειγμα, η ανάγκη να ολοκληρωθεί ο κόμβος στη Φθιώτιδα. Έχει όμως να κάνει και με εκείνα τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας και μπορούμε να αξιοποιήσουμε. Και αυτά υπάρχουν. Η περιφέρεια όμως θα πρέπει να έχει ρόλο, πρέπει να έχει λόγο και σε εθνικό και σε διαπεριφερειακό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πρέπει να είναι μαχητική, πρέπει να είναι διεκδικητική. Δεν να μπορεί να κάθεται κάτι, να είναι απλώς ο περιφερειακός, ένας γραφειοκράτης και διαχειριστής, αν θέλετε, μιας, έτσι, του χαρτιού. Λέτε λοιπόν, εγώ σηκώνω τα μανίκια και τρέχω. Ερώτημα. Το βαρύ όνομα ανοίγει πόρτες στην Ευρώπη? Δηλαδή, παίζει ρόλο στο ότι ναι, εγώ προέρχομαι από ένα πολιτικό τζάκι, έχω ένα όνομα, έχω την όρεξη, βοηθάει η περίπτωση αυτή να δείτε κάποιον ο οποίος είναι
στα πρώτα σκαλιά της ιεραρχίας της Ευρώπης ώστε να πρημοδοτήσει την περιοχή. Να πούμε την αλήθεια, κύριε Αυτιά. Ναι. Οι Ευρωπαίοι μας ξέρουν πάρα πολύ καλά. Μας έχουν μάθει και από την καλή και από την ανάποδη. Και ξέρουν πάρα πολύ καλά τι γίνει στις τοπικές αυτοδιοίκησεις και σε επίπεδο Δήμων και σε επίπεδο Περιφερειών. Ναι. Εμάς, αν μας ξεχωρίσανε για κάποιο λόγο, τα στελέχη της Κομισιόν και Επίτροπος, ναι, ναι, ήταν επειδή ως Δήμος Καρπινησίου είχαμε κάνει ένα Δήμο πρότυπο. Και αυτό νομίζω ήταν που βοήθησε. Από ήταν ο πιλότος δηλαδή, ήταν η μαγιά. Ακριβώς, γιατί εμείς όπως ξέρετε κρινόμαστε πρακτικά και εκ του αποτελέσματος. Και η αλήθεια είναι ότι στο Καρπενήσι ούτε η Ντόρα μάζεψε τα σκουπίδια, ούτε ο Μητσοτάκης έκανε τα έργα. Ήμασταν μια ομάδα η οποία με σκληρή δουλειά, με σχέδιο, με στοχοθεσία πέτυχε συγκεκριμένα πράγματα. Και αυτό είναι το οποίο θα πρέπει να επαναλάβουμε τώρα σε πολύ μεγαλύτερο βέβαια εύρος, σε πολύ, ναι, μεγαλύτερο μέγεθος στην περιφέρεια Αστεράς Ελλάδος. Αυτό είναι το πρώτο στοιχείο το οποίο έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Το δεύτερο είναι η αποτελεσματικότητα. Κύριε Βαγκογιάννη, ακούμε πολλά προεκλογικά. Το αποτέλεσμα μετράει. Και το αποτέλεσμα είναι αυτό το οποίο θα σας κρίνει αύριο μεθαύριο, αν ο λαός της Στερεάς Ελλάδας αποφασίσει ότι θα είναι ο Μπακογιάννης, δεν ξέρω ποιος θα είναι. Εσείς αυτό το αποτέλεσμα θα το επιζητήσετε γρήγορα? Θέλετε να είστε γρήγορα αποτελεσματικός? Είστε μεθοδικός? Δηλαδή, αυτή την ώρα ο Κώστας ο Μπακογιάννης το έχει το θέμα, το ξέρει το θέμα? Θέλω να πιστεύω ότι το έχω. Η πραγματικότητα είναι... Τι ηλικία έχετε, κύριε Μπακογιάννη? Είμαι 36 ετών. Αλλά ξέρετε, εμείς προσπαθούμε να κάνουμε κάτι το καινούριο, κάτι, ναι, το διαφορετικό. Προσπαθούμε να αλλάξουμε στην καρδιά της Ελλάδος. Και αυτό τι σημαίνει? Πρώτα απ' όλα ότι έχουμε ένα νέο πολιτικό πολιτισμό. Όπως ξέρετε, κύριε Αυτιά, εγώ δέχομαι πολλές επιθέσεις. Δέχομαι πάρα πολλά βέλη. Δεν απαντάω. Δεν απαντάω διότι πρέπει να κομίσουμε αυτό το καινούριο. Πρέπει να κομίσουμε το νέο, αυτό το οποίο εμείς οι ίδιοι θέλουμε να δούμε. Και αυτό τι σημαίνει πάνω απ' όλα? Ότι μιλάμε ουσιαστικά, ότι μιλάμε προγραμματικά, ότι μιλάμε για τα απτά και τα μετρήσιμα. Γιατί αυτό ζητάει ο κόσμος σήμερα από εμάς. Αυτή είναι η καθοδήγηση, αν θέλετε, που δεχόμαστε από την κοινωνία. Και αυτή είναι και η μεγάλη κοινωνική ανάγκη σήμερα. Oh. Πέρα και πάνω από τα κόμματα και τις σκοπιμότητές τους. Ασφαλώς ο καθένας μας έχει τη δικιά του κομματική ταυτότητα, αλλά εγώ είμαι ιδιαίτερα υπερήφανος γιατί έχουμε καταφέρει να ενώσουμε δυνάμεις. Άνθρωποι που στις εθνικές εκλογές ψηφίζουν διαφορετικά, ναι, πράγματα, έρχονται τώρα, κάθονται γύρω από ένα τραπέζι και λένε: εδώ στην αυτοδιοίκηση θα βάλουμε πλάτη, θα σηκώσουμε τα μανίκια, θα λερώσουμε τα παπούτσια για να κάνουμε δουλειά. Η ευχή του παππού ποια ήταν, ο Μητσοτάκης, όταν ήθελε να τα ψάλει σε κάποιο υπουργό, έλεγε τώρα πάρε μου αυτόν και του έλεγε, καταλαβαίνεις. Θέλω να μου πείτε, κύριε Μπακογιάννη, τι ευχή έδωσε ο Μητσοτάκης, ο παππούς, και πώς παρακολουθεί την πορεία σας? Μου θυμίζει αδιάκοπα το εξής πολύ σημαντικό, το οποίο νομίζω έχει, εγώ το κρατάω, ναι, από έναν άνθρωπο με μια πολύ μεγάλη πορεία στην πολιτική, ναι, ότι οι άνθρωποι δεν κρίνονται σε εκλογές. Οι άνθρωποι κρίνονται στο τέλος θητείας τους. Και εμένα αυτό με ενδιαφέρει σήμερα. Να μπορώ αύριο το πρωί, ναι, να περπατάω σε 2-3 χρόνια, 5 Μάλιστα. χρόνια στους δρόμους και στις πλατείες Στερεάς, όπως περπατάω σήμερα στους δρόμους και στις πλατείες του Δήμου Καρπενησίου. Όχι ως ο αλάνθαστος ή ως τέλειος, ναι, μόνο όποιος δεν δουλεύει δεν κάνει λάθη, αλλά ως ένας άνθρωπος ο οποίος έβαλε τα δυνατά του και έβαλε ένα λιθαράκι για την πρόοδο του τόπου. Σας βλέπω και κατεβαίνετε. Στην αρχή Καρπενήσι. Τώρα η έδρα σας ήταν η Λαμία, έτσι δεν είναι? Έρχεστε προς Αθήνα μεριά σιγά-σιγά, μετά την περιφέρεια. Καθόλου. Εγώ είμαι ερωτευμένος με τοπική αυτοδιοίκηση. Είμαι ερωτευμένος γιατί η αλλαγή έρχεται από κάτω προς τα πάνω. Συνήθως δεν παντρεύεσαι αυτή με την οποία είσαι ερωτευμένος. Παντρεύεσαι άλλη. Λένε, μήπως η κεντρική εξουσία είναι το μέλημα. Και γιατί όχι? Αν εμένα με ενδιέφερε, η Βουλή, γιατί, ναι, νομίζω αυτό είναι το οποίο, ναι, 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 με ρωτάτε, ενδεχομένως να το είχα επιδιώξει εδώ και αρκετό καιρό με πολλούς και με διαφορετικούς τρόπους. Εγώ έχω κάνει μια πάρα πολύ συνειδητή επιλογή. Να υπηρετήσω το θεσμό της τοπικής αυτοδιοίκησης. Είναι ένας θεσμός ο οποίος δίνει πάρα πολύ μεγάλες δυνατότητες. Είναι ένας θεσμός ο οποίος έχει κρατηθεί όρθιος μες στην κρίση. Είναι ένας θεσμός ο οποίος δημιουργεί τις προϋποθέσεις για συνένεση, για συνεργασία και για σύνθεση. Είναι ένας θεσμός ο οποίος πάνω απ' όλα δεν κρίνεσαι από αυτά που λες, ούτε από ποιος είσαι, κυρίως κρίνεσαι από αυτά που κάνεις. Λοιπόν, κύριε Αυτιά, αυτό εμένα με εγωιτεύει πάρα Σαφής. Πολύ και δεν το αλλάζω με τίποτα στον Σαφής. Κόσμο. Σαφής. Μάθατε λοιπόν το Δήμο καλά, θα μάθετε και την περιφέρεια και ο δρόμος είναι μπροστά. Σας ευχαριστώ θερμά. Κάθε επιτυχία όπως εύχομαι σε όλους. Αποδέχομαι τη φράση «Δεν αρκεί το όνομα, δεν αρκεί το πολιτικό τζάκι, αρκεί το εγώ». Δηλαδή, τι δουλειά θα κάνω. Καλή επιτυχία, κύριε Παγκογιάννη. Σας προσκαλώ στην έδρα, ναι, της Περιφέρειας Στερεάς, στη Λαμία. Σας προσκαλώ να περπατήσουμε όλοι μαζί την Περιφέρεια Στερεάς. Εγώ έχω κάνει 25.000 χιλιόμετρα σε 2,5 μήνες. Έχουμε τόσα πολλά, τόσες πολλές δυνατότητες, τόσους κρυμμένους σταυρούς, τόσες ανεκμετάλλευτες ευκαιρίες. Κάτι πρέπει να κάνουμε γι' αυτό επιτέλους. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ θερμά. Έτσι έχουν τα πράγματα, φίλες και φίλοι. Μην με ρωτάτε για δημοσκοπήσεις. Γιατί και εμένα μου τηλεφώνησαν 4-5 και τους είπα, παιδιά, αφήστε το για μια άλλη φορά. Να είστε καλά, ό,τι το καλύτερο, αύριο το μεσημέρι, πάλι εδώ.